Ο Λέξη Παπαχελά μαζί μα, διευθυντή τη ε, Καθημερινή. Τέλο και αυτό ο δεύτερο γύρος διαπραγματεύσεων. Πάμε στον τρίτο. Ε, βλέπεις Βλέπει να, να, υπάρχει εδώ περιθώριο για κάποια εξέλιξη σημαντική, Αλέξη. Νομίζω ότι είμαστε στο πουθενά, να το πω έτσι. Ε, εμένα με ανησύχησε πολύ ε, αυτό το, το, το briefing που έκανε το Ελιζέ μετά το τηλεφώνημα <σχει> μια μισή ώρα Μακρόν-Πούτιν. Ε, όπου ουσιαστικά ο Μακρόν είπε ότι περιμένω τα χειρότερα, φοβάμαι μάλλον τα χειρότερα, πράγμα που σημαίνει ότι βρήκε μια πολύ σκληρή στάση από την άλλη πλευρά. Νομίζω ότι από ό,τι καταλαβαίνω, το Ελιζέ λέει ότι κατάλαβε ότι ο Πούτιν θα ε, θελήσει να καταλάβει ολόκληρη την, ε, θα την Ουκρανία και θα τέλος. το πάει μέχρι τέλους. Άλλωστε αυτό το κατέστησε σαφές και ο ίδιος ο Ρώσος Πρόεδρος στο διάγγελμα που έκανε νωρίτερα. Αλέξη, πρέπει να ήταν λίγο μετά την επικοινωνία που είχε με τον Γάλλο Πρόεδρο. Πάμε βάση σχεδίου, λέει ο Ρώσος Πρόεδρος και θα πάμε μέχρι τέλους. Ναι, και εδώ υπάρχει ένα θέμα ποιον πιστεύεις. Ο, ο Μεν ε, Πούτιν, αυτό που λέει είναι ότι πάμε βάσει σχεδίου, δεν υπάρχουν καθυστερήσει, βεβαίω υπάρχουν νεκροί, αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα. Οι δυτικοί αυτό το οποίο βγάζουν είναι ότι υπάρχει πρόβλημα, ότι είναι μεγάλη η αντίσταση των, των Ουκρανών, ότι αυτό το περίφημο κονβόι των πόσων χιλιόμετρων δεν πάει πουθενά ουσιαστικά και είναι βόρεια από το, από το Κίεβο και ότι βεβαίως υπάρχουν κάποιες νίκες των Ρώσων στα νότια, αλλά ότι ακόμα δεν έχουν πάρει πολύ μεγάλες πόλεις. Ε, δεν ξέρω, γιατί ένα με τα μεγάλα προβλήματα που έχουμε αυτή τη στιγμή Είναι ότι δεν έχουμε και δημοσιογράφους ε, Για παράδειγμα εκεί που είναι αυτό το κονβόι δεν έχουμε δημοσιογράφους mm. Έχουμε μόνο την εικόνα από τους ζωοφόρους Μια φωτογραφία Οπότε δεν ξέρουμε και τι ακριβώς σημαίνει ναι. Ε, πάντως ε, φάνηκε να θέλει να περάσει ε, στην αντεπίθεση και επικοινωνιακά ο, ο Ρώσος Πρόεδρος, δικαιολογώντα εν πάση περιπτώσει, τις εικόνες ε, ε, με στόχους κατά αμάχων, κατηγορώντας την Ουκρανική πλευρά ότι δημιουργεί ανθρώπινες ασπίδες ε, στην πραγματικότητα και βάζει ε, ε, τεθωρακισμένα κοντά σε τέτοιου είδους ε, στόχους. Νομίζω ότι η Ρωσία είναι πιεσμένη, δηλαδή επικοινωνιακά θα έλεγα ότι ο Ζελένσκι και η Ουκρανία το έχουν πάει πολύ καλύτερα, εμφανίζονται στο ρόλο του, του θύματο πάρα πολύ έντονα, προκαλεί μια συγκίνηση όλο αυτό με τους πρόσφυγες του καθεξής. Σήμερα υπήρξε λοιπόν μια προσπάθεια να υπάρξει ένας αντίλογος mm -hmm. επικοινωνιακό ε, σε αυτό. Ε, δεν ξέρω αν θα πετύχει. Πάντω, προφανώ, αυτό είναι ένα πόλεμο, όπω πάντα, με δύο αλήθειε. Ο πρόεδρο τη Ουκρανία, Ζελένσκι, από την άλλη, επιδίδεται σε μια επικοινωνιακή καταιγίδα. Έτσι. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά του. Σήμερα τον είδαμε να δίνει συνέντευξη τύπου επί μία ώρα, τουλάχιστον. Νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο του όπλο. Δηλαδή, το γεγονό ότι εμφανίζεται εκεί με το στρατιωτικό μπλουζάκι, ότι είναι στο ρόλο του, 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 του θύματο. Δεν είναι κάποιο που είναι με κουστούμι, γραβάτα και μοιάζει, πα τόση στη βαρό. Νομίζω ότι όλο αυτό τελικά μάλλον του είχε βγει υπέρ του. Είναι προφανέ ότι κάποιο του δίνει και κάποιε συμβουλέ, γιατί είναι πραγματικά επικοινωνικά είναι, είναι εντυπωσιακό αυτό το, το, αποτέλεσμα. Και βέβαια είναι και απίστευτο, γιατί ειδικά χθε, σε αυτή τη συνέντευξη που έδωσε στο BBC, έβλεπε και έναν άνθρωπο που ήταν. Πολύ πέρα από τα ανθρώπινα ωριά του. Δηλαδή, έβλεπε και, και την ένταση και την συγκίνηση και όλο αυτό το πράγμα πολύ ανάγλυφο στο πρόσωπό του. Αλέξη, ευχαριστούμε πολύ.